Καλό μεσημέρι και από μένα. Δεν θέλω να πάρω χρόνο. Θέλω όλο ο χρόνο ο υπόλοιπο να υπάρξει στη διάθεση του Υπουργού. Με τον οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι έχουμε και κοινά προτάγματα στα ζητήματα των υδάτων και κοινών των προαγών. Αυτό που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, το έχετε και ήδη, είναι ένα θέμα το οποίο ξεκινάει από πολύ πίσω. Και απλώς τα σκουπίδια βγήκαν πάνω από το χαλί και πρέπει να το διαχειριστούν. Εγώ έδωσα σαφή εντολή. Προτεραιότητα το νερό και ήταν και πρόταγμά μας και συμφωνημένο με την κοινωνία ότι για μας τα νερά δεν το λέγαμε τυχαία, χωρίς να είναι στην απόλυτη αρμοδιότητά μας όπως έλεγχε εδώ, και η ενέργεια είναι δημόσια αγαθά. Δεν τα κουμπάει κανείς. Επειδή κάποιοι εδώ έριξαν κροκοδίλια δάκρυα και κούνησαν και το δάχτυλο, δεν νομίζω να υπηρέτησαν χρόνια τώρα τα κοινά προτάγματα αυτά που βάζουμε εμείς σήμερα. Άρα λοιπόν, οι φίλοι του Παντελήμωνα που συζητάω και δώσαμε κοινούς αγώνες όταν γινόταν τα εγκλήματα στη δεκαετία του 90, δεν έχουν να ανησυχούν σε τίποτα σε ό,τι μας αφορά. Τα είπαμε και στον Υπουργό. Τη λίμνη δεν θα την ακουμπήσει κανείς. Όπως και όλες τις λίμνες που διαθέτει η Δυτική Μακεδονία. Και δεν είναι θέμα δαγωρίτιδας, και εδώ επιτρέψτε μου την πολιτική τοποθέτηση, η Δυτική Μακεδονία έχει το 65% των επιφανειακών υδάτων της χώρας. Είναι αφάνταστη η γεωπολιτική αξία της περιοχής μας με τα κοιτάσματα που διαθέτει. Και οι άνθρωποι της ΔΕΗ το ξέρουν πολύ καλά. Άρα λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, όχι θα δώσουμε τον αγώνα, θα πρωτοστατήσουμε στο να μην υπάρξουν αλλαγές σε αυτό το επίπεδο. Εμείς αλλού θέλουμε να τις κάνουμε τις ανατροπές. Όχι εδώ. Εδώ πρέπει να βοηθήσουμε την εξέλιξη και του φυσικού περιβάλλοντος και όπου γίνεται και όπου είναι δυνατόν με τις εντολές και τις κατευθύνσεις των επιστημόνων και των ειδικών, όχι των κατά παραγγελία επιστημόνων και μελετών, της ελεύθερης έκφρασης, της απόλυτης βούλησης και της γνώσης που να γίνει διάχυση. Εμείς αυτό θα επιδιωτήσουμε. Ακούστηκαν πολλά πράγματα το τελευταίο διάστημα. Υπήρχε ανησυχία των αγροτών. Δεν πρέπει να τους δούμε με μια ανησυχία, με ευαισθησία. Αυτοί οι άνθρωποι τι είναι, κάτι άλλο? Δεν είναι συμπολίτες μας, δεν συμπάσχουν? Δεν αναπνέουν τα ίδια προβλήματα με εμάς? Δεν βιώνουν τα ίδια προβλήματα? Είναι λιγότερο οικολόγοι? Υπάρχει νομικό πλαίσιο που τους απαγορεύει να καλλιεργήσουν? Υπάρχει νομικό πλαίσιο που τους απαγορεύει να ρατήσουν? Υπάρχει πολιτική που να τους επιδοτήσει να πάνε σε άλλου είδους καλλιέργειες? Η πολιτεία, εμείς δηλαδή, δια των εκπροσώπων μας, νομοθετήσαν ή αν νομοθετήσαν, διότι εγώ έχω αμφιβολία για το όριο της στάθμης. Δεν είναι νόμος του κράτους, κύριε Υπουργέ, νομίζω να καταλάβετε αυτό. Δεν είναι νόμος του κράτους η στάθμη της Λίμνης. Είναι απόφαση. Που πήρε ΦΕΚ και ο Περιφέρειας πήρε μια απόφαση σήμερα, τη δημοσιεύει, περνάει ο έλεγχος της νομιμότητας της απόφασης από τον κύριο Μιχελάκη που είναι στην αποκεντρωμένη και παίρνει ΦΕΚ. Τι σημαίνει ότι παίρνετε αυτό το ΦΕΚ και κάνετε ό,τι θέλετε? Νόμος του κράτους. Γι' αυτό που πασχίζουμε εμείς τώρα. Αυτό έχει ουσία. Και ποιος είναι ο νόμος του κράτους? Ότι τα νερά και η ενέργεια είναι δημόσια αγαθά, ότι τα εδάφη της περιοχής που πήρε η ΔΕΗ, κύριε Αργυράκη, είναι δικά μας. Της περιοχής, του κράτους, του δημοσίου. Όχι το 2001 που μια τροπολογία ντροπή θα δώσετε στη ΔΕΗ, σε εσά δηλαδή, για να μπορεί να γίνει συμφέροντα στην περιοχή ο κάθε ιδιώτης όπου και αν είχε κατοικεί. Και το τελευταίο διάστημα, για να τα πω και ο κύριος Σιρώνης, που συμφωνούν, πήγε η ΔΕΗ, υπέγραψε με την εταιρεία των Δήμων του Διαδημοτική για τα σκουπίδια να πουλήσει τις δικές μας τις εκτάσεις στη διάδημα, εγκληματώντας στο μέλλον της περιοχής 200.000 στρέμματα. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, φίλοι, που έχετε την ευαισθησία του περιβάλλοντος. Πρέπει να μας απασχολήσει το ότι η Δυτική Μακεδονία εξαιρείται από το εθνικό σχέδιο που συμφωνώ απόλυτα, που έχει καταρτήσει το Υπουργείο ο κύριος Τσιρόνης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Που οι Δήμοι μας δεν θα μπορούν να κάνουν τοπικά σχέδια δράσης, να διαχειρίζονται το πρωτογένες, γιατί εκεί πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον. Εκεί που είπαμε, πολλές φορές το είπε ο κύριος Πρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος. Πρόεδρος, δεν είπαμε. Τα χημικά της νοικοκυράς και ασύντοτη λειτουργία όλων μας. Στην πηγή πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Είτε είναι της ρύπανσης, είτε είναι της οποιασδήποτε δραστηριότητας. Και γι' αυτό δεν ομιλεί κανείς. Ομιλούμε για αυτό που φαίνεται. Άλλο το φαίνεται και άλλο το είναι. Και κύριε Υπουργέ, παρακαλώ να βρεθεί μια λύση
σε αυτό που είναι. Το πρόβλημα, η δυνατότητα, η προοπτική. Εμείς, τα δύο ζητήματα που σας τα έχω πει κατά επανάληψη, της ενέργειας και του νερού, που είναι δημόσια αγαθά, δεν τα πεμπολούμε, δεν τα χαρίζουμε, τα διατηρούμε, τα διαφυλάττουμε για τις επόμενες γενιές και γι' αυτό, κύριε Αργυράκη, μιλάμε και για διαχείριση του ορυκτού πλούτου προσεκτικά. Όσο τον επιμηκύνουμε αυτόν τον πλούτο και χρησιμοποιούμε άλλες μορφές ενέργειας, τόσο θα συνεχίσει και ήδη να έχει μέλλον και η περιοχή μας και η πολιτική της έχει αναφορά. Και θυμίζω, γιατί εγώ δεν έχω μάθει να κρύβουμε, βγάλετε το χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, τις λίμνες μας, τα νερά μας και την ενέργεια. Τι είναι η Δυτική Μακεδονία? Ούτε οι αγρότες θα μπορούν να υπάρξουν. Να ακούσουμε ενδιαφέρον τον Υπουργό. Εμείς έχουμε κάνει κάποια ήδη πρώτα βήματα από την ημέρα που αναλάβαμε. Να υπάρξει ένα συνολικό διαχειριστικό σχέδιο. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βοβαδό που έχει φύγει. Δεν είναι θέμα μόνο της περιφέρειάς μας. Είπαμε συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη μορφή των υδάτων. Όπως και στα ζητήματα της ενέργειας, με τον κύριο Παναγιωτάκη ζητήσαμε συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο για να μπορεί η ΔΕΗ να αναπτύσσεται, αλλά και εμείς που ζούμε εδώ να προγραμματίζουμε τις ζωές μας. Δεν μπορεί να αποφασίζει η ΔΕΗ σήμερα ότι αύριο θα μετεγκαταστήσει ένα χωριό. Πρέπει οι κάτοικοι της περιοχής να ξέρουν σε ένα βάθος χρόνου χρονοδιάγραμμα πώς θα προγραμματίσουν τις ζωές τους και πρωτίστως να ερωτούνται. Κανείς δεν θα παίρνει απόφαση χωρίς οι πολίτες να ερωτούνται και να τοποθετούνται. Αυτή είναι η δέσμευση όσον μας αφορά. Τις άμεσες δημοκρατίες. Αυτό θα ερωτήσουμε, αυτό θα ερωτήσουμε και αν υπήρξαν λάθη ή στιγμιαίες αντιδράσεις που μπορεί να ήταν από πιέσεις, από κάποιους κινδύνους. Πρέπει και αυτά να συνυπολογιστούν και να υπάρξει η επίκαια στους όσους διαφώνησαν σε κάποιους ισχυρισμούς. Αν υπήρξαν λάθη, εγώ ίδιος ζητώ συγγνώμη. Αλλά το περιβάλλον είναι αδιαπραγμάτευτο και δεν έχετε να ανησυχείτε σε όσο εμείς θα είμαστε περιφερειακοί. Σας ευχαριστώ θερμά. Ξεκινήστε, κύριε Περιφερειάρχη, σήμερα με τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων να μου δίνετε κάθε εβδομάδα την ανάλυση αν τα παιδιά που αυτή τη στιγμή κολυμπάνε στη Βεγονίτιδα κολυμπάνε σωστά ή κολυμπάνε λάθος. Ξεκινήστε από τα πιο απλά. Θέλω τώρα να δεσμευτείτε ότι εγώ θα έχω ποιοτικό έλεγχο των υδάτων που δεν έχει γίνει. Πρέπει ήδη να ξέρετε. Γιατί όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα. Πρέπει λοιπόν να ξέρετε και να κάνω τα λόγια του αέρα, λόγια της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να ζητώ συγγνώμη, κύριε Υπουργέ. Το κέντρο περιβάλλοντος που διέθετε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και μετά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά το είχαν ενεργό. Σας παραπέμπω να απευθυνθείτε να δείτε τον τελευταίο χρόνο. Τι ελέγχους κάνει, τι μετρήσεις κάνει και οι αποκεντρωμένοι κάνει ελέγχους και μετρήσεις. Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας και κάποια εργάκια που ταξιδεύανε σε άλλες πόλεις της Ελλάδος για να τα παίρνουν φυλαράκια, εμείς τα δίνουμε στο κέντρο περιβάλλοντος και το ίδιο ζητάω να κάνουν και οι δήμαρχοι. Να εμπιστευτούν το δικό μας κέντρο περιβάλλοντος, τα δικά μας ιδρύματα, τα δικά μας πανεπιστήμια για να έχουμε αποτελέσματα μετρήσιμα εκεί που υπάρχει η γνώση και είναι δημόσια. Όχι κατά παραγγελία, είπαμε, μελέτες και μετρήσεις. Αυτό σας το λέω. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε μια επίσκεψη στο κέντρο περιβάλλοντος για να ενημερωθείτε. Πολύ ευχαριστώ και σύντομα. Σας ευχαριστώ, κύριε Περιφερειάρχα. Να θυμίσω μερικά απλά πράγματα, γιατί καταρχάς θέλω να σας συγχαρώ για όλη αυτή την συνάντηση, τους πολίτες του Δαφόλα και φυσικά τους αντιπεριφέρειες που την διοργάνωσαν. Για να θυμίσω μια φράση ότι το ύψιστο αξίωμα στη δημοκρατία είναι το αξίωμα του πολίτη. Εμείς οι άλλοι από κάτω υπηρετούμε. Αυτό άλλωστε λέει και η λέξη υπουργός. Ο υπουργός αυτός ο οποίος υπηρετεί αυτό που θέλουν οι πολίτες. Ίσως κάποιοι το είχαν καταλάβει λάθος. Δεν υπάρχει στη δημοκρατία αδιέξοδο. Και δεν υπάρχει αδιέξοδο για πάρα πολύ απλό λόγο. Το είδατε σήμερα. Όλες οι απόψεις ακούστηκαν. Φυσικά, ίσως δεν περίμενα από έναν αγρότη να μας θυμίσει ο ίδιος πόσο κακό κάνουν αυτό το φάρμακο. Εκείνος πρόβαλε το δικό του πρόβλημα. Αλλά κάποιοι άλλοι το είπαν. Ήταν εδώ πέρα ο ψαράς που το είπε και το επισήμανε. Άρα τελικά ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, θα σας πω κάποιες καταρχάς με όλη την επιφύλαξη σκέψης. Και λέω με όλη την επιφύλαξη, γιατί πρώτα ακούμε, μετά σκεφτόμαστε, συσκεφτόμαστε και συναποφασίζουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει, κατά ποινή μου γνώμη, ούτε ολίγων οικολογία, ούτε οικολογία à la carte, ούτε οικολογία κατά περίπτωση. Η οικολογία είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι η λογική του οίκου μας. Και η λογική του οίκου μας λέει ότι η λίμνη είναι μια φυσική πραγματικότητα απόλυτα αναγκαία για την ύπαρξή μας. Η λίμνη είναι εδώ. Τώρα, το εάν η λίμνη
είτε όταν χαμηλώνει, είτε όταν ανεβαίνει, γίνεται κατάρα, γιατί αυτό είπε ουσιαστικά. Και όταν κατέβαινε κλαίγαμε, και όταν ανεβαίνει κλαίμε. Και όταν φυσάει κλαίμε, και όταν δεν φυσάει κλαίμε. Όταν δεν φυσάει πνιγόμαστε, όταν φυσάει καιγόμαστε. Αυτό δεν φταίει το φυσικό φαινόμενο φυσικά, φταίμε εμείς που έχουμε καταλάβει κάτι λάθος στη διαχείριση του περιβάλλοντος μας. Και εδώ θυμίσω ότι η οικονομία και τη μερική την επικαλέστηκαν την οικονομία, η οποία υποτίθεται είναι εντάξει να ζει στο περιβάλλον, αλλά να ζήσουμε και εμείς και η οικονομία μας, είναι η οικονομία που πέταξε τη χώρα μας στα βράχη. Δεν ξέρω καμία χώρα που να διαχείριζεται τα νερά της σοβαρά, που να είναι πιο φτωχή από τη δική μας. Αλλά καμία. Αυτές που διαχείριζονται τα νερά σωστά είναι αυτές που και αγρότες έχουν και προϊόντα έχουν και εξαγωγές έχουν και δεν έχουν τα χάλια τα δικά μας στην οικονομία. Δεν μπορώ να ακούω διαρκώς τον εκβιασμό από τη μια μεριά λέει ο άνθρωπος, από την άλλη το περιβάλλον. Να ζήσουν λέει τα πουλιά, να ζήσει και ο άνθρωπος. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Σας το λέω ειλικρινά, δεν το αντιλαμβάνομαι. Μια βιώσιμη οικονομία είναι η οικονομία που και το νερό διαφυλάσσει και τον άνθρωπο προκόπτει. Δεν μπορώ να τα διαχωρίσω στο μυαλό μου. Γιατί όσοι τα διαχώριζαν, επαναλαμβάνουν το λάθος που κάνανε οι πατεράδες μας. Και γυρίζω και στους πατεράδες μας. Οι πατεράδες μας ξεράναν πολλές λίμνες. Συνειδητά τις ξεράνανε. Συνειδητά. Όταν λέμε λοιπόν να τραβάμε το νερό για να αποκαλύπτονται εκτάσεις, για να ζήσουν και οι ακτήμονες, είναι ένα μοντέλο που το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Απέτυχε η ΚΤΡΑ. Σας το λέω ξεκάθαρα. Απέτυχε γιατί αποδείχθηκε παγκοσμίως ότι εκεί που τραβάγαν τα νερά, η παραγωγικότητα της γης έπεφτε συντοχρόνων και εν τέλει αυτές οι περισσότερες εκτάσεις συνολικά είχαν λιγότερη απόδοση από τις αρχικές. Άρα δεν δώσαμε περισσότερο πλούτο όταν τραβήξαμε τα νερά μας. Και παρακαλώ τους συντοπίδες μας εδώ πέρα, τους αγρότες, να σκεφτούν τι θα συμβεί αν την επόμενη δεκαετία αρχίσει τους ξηρασίες. Γιατί θα έρθει στο λόγο όχι του χρόνου που θα κλαίμε γιατί ανεβαίνει, αλλά κάποιος θα κλαίμε γιατί κατεβαίνει. Τότε αν δείτε τι σημαίνει συγκέντρωση των φαρμάκων στο μειωμένο υδροφορέα, γιατί η συγκέντρωση δεν είναι μόνο τη ρίχνω σήμερα, μπορεί να είναι το ίδιο και λιγότερο. Αλλά όταν μειώνει το όγκο του νερού που το αποδέχεται, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Σημαίνει κόλαση. Σημαίνει μη βιώσιμο. Το έχουμε ζήσει σε άλλες περιοχές. Το ζήσαμε στην Κορώνια. Στην Κορώνια δεν είναι πιο μολυσμένη, δεν είναι εκεί πιο ανόητοι από εμάς οι αγρότες και λιπαίνουν πιο πολύ από εμάς. Το ίδιο λιπαίνουν. Αλλά έχει λιγοστεύσει τόσο πολύ το νερό που ο ρήπος είναι καθαρός ρήπος. Δεν αραιώνει. Τόσο απλά το λέω. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα. Και το πρόβλημα φυσικά δεν διαχειρίζεται με το να έρθει κάποιος δήμαρχος, σχόλια με δήμαρχε, και να πει 5-15. Καταρχάς διάβασα πολύ προσεκτικά, με όλη την επιφύλαξη δεν είμαι δικηγόρος, όλα αυτά τα φεκ. Όσο μιλάγατε έριχνα και όσο μπορούσα ματιά. Πουθενά δεν λες αυτά τα φεκ τη λέξη όλη. Η λέξη όλο δεν αναφέρεται. Συγγνώμη, γραπτή μου συμπολίτησα. Δεν αναφέρεται όλιο, δεν πάει καμία πραγματικότητα. Δεν λέει πουθενά αν όριο κατ' όριο. Γιατί ανέλυπα λέει δύο νούμερα. Ένα πάνω και ένα κάτω. Έτσι τα μπάφε σε όλες τις λίμνες. Και σε όλα τα ποτάμια και παντού. Έχουμε κάτω και ένα πάνω φαινόμενο. Εδώ πέρα δεν το λέει πουθενά. Όπου αναφέρεται το 5-15, αναφέρεται είτε για ιστορικούς λόγους περιγραφικούς, εκεί που αναφέρει το υδατόφραγμα, είτε υπονοώντας ένα κάτω όριο, είτε λέει από εκεί και κάτω απαγορεύονται γεωτρήσεις, απαγορεύονται υδροληψίες, απαγορεύονται τα πάντα. Μάλλον σκάτω όριο το υπονοεί, χωρίς να το διευκρινίσει φυσικά. Και δεν το διευκρινίζει γιατί φαντάζομαι, χωρίς να με δικηγόρησαν και αυτά τα ΦΕΚ δεν γραφτήκανε φυσικά για να ορίσουν τα όρια της λίμνης. Γι' αυτό και δεν λέει τη λέξη όρια. Θα το δω όμως στο γραφείο μου. Μόλις την επιφύλαξη το λέω γιατί δεν είμαι δικηγόρος. Τι σημαίνει αυτή τη λέξη. Από εκεί και πέρα, ούτε καν αγαπητοί μου φίλοι αγρότες, σημαίνει ότι αν παραχωρείται μια έκταση κατά κυριότητα ή τελεσίδικα ή ακόμα και κατά πλήρη κυριότητα, δεν σημαίνει ότι αυτό μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω. Γιατί ξέρω πάρα πολλούς αυτή τη στιγμή ιδιοκτήτες γης στην Ελλάδα, στα χωροταξικά που φτιάχνουμε, που μέσα στις ιδιοκτησίες τους κατά πόλη και πλήρη κυριότητα, και όχι κατά παραχώρηση, αλλά με βούλες κανονικές και με αγορές και με παχτείς αιτίες. Έχουν μέσα ρέματα. Έχουν μέσα ποτάμια. Έχουν μέσα γυαλούς. Μέσα στις ιδιοκτησίες, πλήρη κυριότητα. Τι σημαίνει, ότι εκεί κάνουμε ό,τι θέλουμε και τι μπορούμε? Όχι. Δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε αυτό γιατί υπάρχουν άλλες νομοθεσίες που ορίζουν τι κάνουμε στο κάθε μέρος. Άρα λοιπόν, το αν έπρεπε να είναι πολιετής καλλιέργειας ή μονοετής, δεν θα το πω εγώ, είμαι ο τελευταίος θα το πω, αλλά μη μου αναφέρετε σαν επιχείρημα το ότι πλήρη κυριότητα. Όσοι άνθρωποι πεθάναν στην Κόρυδο
και στην Αθήνα από πλημμύρες πεθάναν γιατί κάποιοι άνθρωποι κακώς ενώσαν την κυριότητά τους και χτίσανε στα ρέματα. Λέγοντας δικό μου, όπως χτίζω άλλος δίπλα, χτίζω κι εγώ εδώ. Τι πειράζει, ιδιοκτήτης δεν είμαι. Όχι, πειράζει. Γιατί εσύ, φίλε μου, είσαι ιδιοκτήτης ρέματος και όλος ο ιδιοκτήτης κοπέλα. Τόσο απλά. Η χρήση λοιπόν του ρέματος είναι άλλη από τη χρήση του κοπέλα. Τόσο απλά και το ίδιο ισχύει για την παραλίμνια περιοχή και για την παρόχθια περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει, και αναφέρομαι προς άλλους υποπτήτες, ότι αυτή τη στιγμή θα κλείσουμε τα μάτια με έναν βυζαντινισμό στην πραγματικότητα και θα πούμε εντάξει, κακό τη κεφαλή του. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες στρέμματα και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω, πολλά από αυτά για περισσότερο από μια γενιά. Γιατί είναι κατά 30 χρόνια. Πάντως αυτή η εικόνα είναι ανησυχητική για όλους μας. Δείχνει ότι η λίμνη, αυτό βλέπω εγώ τώρα στο διάγραμμα, έχασε από το 90 μέχρι το 95, μέσα σε μια πενταετία, πολύ περισσότερο νερό από όσο πήρε σε μια δεκαετία τώρα που έχουν σταματήσει όλα τα έργα και τις ΔΕΗ και τα πάντα. Άρα σημαίνει ότι δεν ανακάμπτει εύκολα. Που σημαίνει αν έχει μια ξηρασία θα το βρουν μπροστά μας. Αυτό βλέπω εγώ από αυτό το διάγραμμα. Άρα πρέπει να ανησυχείτε και εσείς πρώτα από όλα. Τώρα, το τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω καταλήξαμε το τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να πάψουν να παριστάνουν τους ξερόλες. Δεν θα πω εγώ ούτε το 5-15, ούτε θα δώσω την κολοκυθιά να παίρνουν 5-22, 5-32, 5-28. Αυτό οφείλω να το πούνε επιστήμονες. Το σίγουρο είναι ότι η Γάλα Λίμνη είναι ακόμα και τώρα που μιλάμε και κάποιοι μιλάνε για πλημμυρικά φαινόμενα ανησυχητικά χαμηλή. Αυτό βλέπω αυτό το πράγμα από το διάγραμμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, τι θα κάνουμε για να την προστατεύσουμε, δεν είμαι και τη άλλη σχολή, γιατί ακούστηκε αυτό. Φαντάζομαι ακούστηκε σαν εισάτοπο την απαγωγή που λέγαμε στα μαθηματικά. Αν να μην παρεμβαίνουμε εδώ, να παρεμβαίνουμε πουθενά. Είναι μια ωραία θεωρία, ο άνθρωπος παρεμβαίνει. Είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει, αλλιώς να καταργήσουμε ή να γυρίσουμε στην απόλυτη φύση και να μην έχουμε καν πολιτή. Είμαστε εδώ να παρεμβαίνουμε, ακόμα και θεραπευτικά. Άρα θα παρέμβουμε. Και θα παρέμβουμε και με τα εργαλεία που μας δίνει αυτή τη στιγμή η τεχνολογία, γιατί έχουμε 200 πράγματα. Αλλά φυσικά παρέμβουμε με σχέδιο. Και το σχέδιο θα μας πει ποια είναι τα ανώτατα και ποια είναι τα κατώτατα όρια της λίμνης. Και αν δούμε ότι αυτά τα ανώτατα και τα κατώτατα για να είναι βιώσιμοι, για να αντέξει την επόμενη ξηρασία, να το πω απλά. Αν δούμε λοιπόν ότι αυτά τα ανώτατα και κατώτατα όρια βλάπτουν, γιατί από λάθος δόθηκαν, εγώ να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ το δίκιο. Εσάς όταν σας δόθηκαν, όπως όταν δόθηκα στην Κοπαίδα ή όταν δόθηκα στην Κάρλα, μετά καταλάβω ότι κάναμε λάθος. Πρέπει κάπως εσείς αυτή τη στιγμή να προστατευτείτε. Και ως πολιτεία σας λέω να δώσω τα αδύνατα την ψυχή μου την ίδια να προστατευτείτε. Αν βγει κάποιος και πει, τσιρώνει τα ανώτατα τώρα για 5-30. Συνδείχτω λέω έτσι προς το έτσι. Τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Τότε θα δούμε. Να σας θυμίζω ότι ολόκληρη η Ολλανδία είναι κάτω από το δόντι της θάλασσας. Μια χαρά ζουν οι άνθρωποι και μας πουλάνε κάθε μέρα χωρητικά προϊόντα. Ψωνίζουμε αυτούς κάθε μέρα. Τραγικό που το παράγουμε μόνοι. Έτσι, να τα παράγουμε μόνοι μας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί αυτή να έχουν καταφέρει και να έχουν βιωσιμότητα σε μια χώρα κάτω από τη θάλασσα και εγώ εμείς δεν ξέρω, δεν είμαι τεχνικός, με κάποια φράγματα, με κάποιες μεταφορές, με κάτι άλλο. Υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις που και τη λίμνη μας να προστατεύσουμε και φυσικά να προστατεύσουμε και την αγροτική μας παραγωγή. Και φυσικά να προστατεύσουμε και την, γιατί εδώ πέρα με τα φαντοφάρμακα κάτι πρέπει να γίνει, να προστατεύσουμε και την αλεία μας και την υγεία μας. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ότι είμαστε εμείς να κάνουμε. Ξαναλέω θα τα κάνουμε εσάς. Γιατί ξαναλέω σαν το που πας στη δημοκρατία. Δεν ήρθα εδώ για να σας πω τη σοφία, ήρθα για να σας ακούσω. Αυτά που λέω μπορεί να είναι αυτά που είπατε. Απλώς τα μαζεύω όλα. Αυτή είναι η δουλειά εκεί. Να τα μαζέψω και να τα βάλω στο ροχό στη δουλειά. Θα κάτσω με την κυρία Λαλιότροπη που ήρθε και την επιστήμονα σύνδικη, να την δημονεύσω, δεν είμαι μόνος μου. Η οποία θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ταχύτατα κάποια διαχειριστικά σχέδια για όλη τη λεκάνη, την υδρολογική. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα προκύψει από αυτά. Θα δούμε πώς θα θεραπεύσουμε κάποια έργα. Και από εκεί και πέρα νομίζω, από ό,τι είδα, είσαστε μια καλή δημοκρατία εδώ πέρα, χάρη στον κύριο Περιφερειάρχη τότε. Θα πάμε καλά. Θα πάμε καλά, το αξίζουμε να πάμε καλά και δεν υπάρχει κανένα λόγο να βάζουμε αντιθετικά αυτά τα ζητήματα. Αυτά ήθελα να σου πω, δεν θέλω να κουράσω. Θα ξεκινήσουμε τη δουλειά και καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας. Από τη συζήτηση καταλαβαίνετε το λόγο που ήρθε ο υπουργός εδώ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να δούμε
στον τρόπο πώς πρέπει να συνθέσουμε για το καλό της περιοχής, για το καλό της Κρήτης. Και δεν υπάρχουν προσωπικές αντιλήψεις ούτε αντιπαραθέσεις σε κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.